Εάν συνεχιζόταν η ίδια υπόθεση, μπορεί να μην είχαμε φωτιές, θα είχαμε τους φορατζίδες να κυνηγάνε τους Έλληνες, να τους πάρουν τα σακάκια και τις γραβάτες με το στενό μυαλό. Το μόνο που μπορώ να πω για τον πρώην Πρωθυπουργό, και δεν είναι υβριστικό αυτό γιατί δεν πιστεύω στο Τριώσπεσούσης, είναι ότι μιλούσε σαν εφοριακός στους Έλληνες, περί ελλείμματος και περί φόρων. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ, αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία με λύπησε, διότι περίμενα άλλα πράγματα, όπως πολλοί Έλληνες, άσχετα από κόμματα. Λέμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, ότι αυτή τη στιγμή που η Ελλάδα ξεκινάει για να αναβαπτιστεί στη δημοκρατία, δεν θα πρέπει η αποστολή μας να είναι αυτή η μονόχνοτη συντηρητική άποψη, όχι μόνο στα οικονομικά, που είναι λάθος, εδώ είναι λάθος, έτσι, αλλά θα πρέπει να μην πέσουμε εις το σφάλμα της πορείας προς τη δημοκρατία κατά αντιγραφή του δυτικού τύπου. Θα πρέπει η δική μας η δημοκρατία να είναι μια δημοκρατία αγάπης, μια δημοκρατία συντροφικότητας, μια δημοκρατία συναλληλίας. Μιλάω για την Ελλάδα που γνωρίσαμε, για την Ελλάδα που μεγαλώσαμε. Αυτό δεν μπορεί να καταργηθεί. Οι κανόνες δεν μπορεί να είναι ανώτεροι της ψυχής. Πρέπει να φτάσουμε σε μια δημοκρατία επειδή θα ανεβάσουμε τους εαυτούς μας μέσα σε αξίες και έννοιες. Και θα ενισχυθεί ο κοινωνικός ιστός και η αγάπη. Δεν θα έχουμε ένα πρόγραμμα και ένα κράτος που διασφαλίζει την ποιότητα ζωής, όπως η μόδα θέλει να το λέει. Αλλά θα έχουμε μια κοινωνία αξιών που θα διασφαλίζει τη δημοκρατία. Η ελληνική δημοκρατία διασφαλίζει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να αποκτήσει οντολογική υπόσταση και να είναι δίκαιος και δημοκράτης μέσα από την αγάπη, από την ομαδικότητα και τη συντροφικότητα, μέσα από αξίες και έννοιες. Η ελληνική δημοκρατία έχει ενοιολογική υπόσταση, έχει οντολογική υπόσταση. Η δημοκρατία δυτικού τύπου έχει κανονιστική υπόσταση, όπου όλοι είναι μόνοι τους ακτινοτά επικοινωνούντες με το σύστημα. Εδώ επιτρέπεται και επιβάλλεται το συναθρίζεστε. Δεν λέμε για χασομέρι, λέμε για δημιουργία. Επομένως, αυτή τη στιγμή, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου καλεί τους Έλληνες να παλέψουν για να καταστήσουν αυτονόητα αυτά τα οποία σήμερα δεν είναι, θα συμφωνήσω απόλυτα ότι θέλω να δω μία φιλική δημόσια διοίκηση και όχι μία εχθρική ή μία διεφθαρμένη δημόσια διοίκηση. Αυτό είναι ένα αυτονόητο που πρέπει να καταργηθεί, να κατακτηθεί και να καταργηθεί το αρνητικό του. Θέλουμε όμως να δούμε μια Ελλάδα όπου, έτσι όπως τη γνωρίσαμε, όπου θα πηγαίνεις κάπου και θα εξυπηρετήσει, όχι μόνο γιατί υπάρχουν κανόνες, αλλά γιατί ο άλλος θα έχει μάθει να σε βλέπει συντροφικά, θα σε βλέπει σαν αδερφό, να σε βλέπει σαν δικό του άνθρωπο. Η ατομιστική δαρβινική κοινωνία ύφξησε την εχθρότητα και η συντηρητική παράταξη που κυβέρνησε τη χώρα για 5,5 χρόνια έκανε περισσότερο ανταγωνιστική και σκληρά εχθρική τη δημόσια διοίκηση, κυρίως στον χώρο των εφοριών και της πολεοδομίας. Η διαφθορά δε που υπήρξε σε αυτό το χώρο ήταν επόμενο. Όσο η κυβέρνηση μαστίγωνε τους εφοριακούς να τις φέρουν έσοδα, και μάλιστα χαιρόντουσαν οι άλλοι, μαζέψαμε τόσα. Λες και ήτανε, άμα μπαίνατε σε εφορίες, ποιοι είμαστε πρώτοι, πρόστιμα, πρόστιμα. Καταρχήν το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο Υπουργός των Οικονομικών, όχι η Λούκα η Κατσέλη, αλλά ο Παπακοσταντίνου, είναι να βγάλει ένα φερμάν και να καταργηθούν τα πρόστιμα. Πρόστιμο πληρώνουμε σε ένα κράτος δικαίου μόνον όταν από τις πράξεις μας έχουμε στερήσει το κράτος από δίκαια έσοδα. Όχι γιατί δεν προλάβαμε να πάμε στις 5.30 ή στις 4 παρά 20 ή δεν προλάβαμε να περάσουμε στις 12 το βράδυ μηδενικό ΦΠΑ, παραδείγματος χάρη. Μόνον τα πρόστιμα ήταν μια χυδαία, πρόστιχη, εισπρακτική πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης που πρέπει να καταργηθεί, όπου η δίκαια φορολογία επιβάλλει ότι πληρώνεις πρόστιμο μόνο επί αποκρύψεως ή αν έχεις με ό,τι έχεις κάνει ζημιώσει την ίσπραξη του δημοσίου. Όχι επειδή ξέχασες να δηλώσεις την Ε9 τον καινούριο χρόνο το ακίνητό σου, εφόσον έχεις πληρώσει. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος στην Αμερική πάει και πληρώνει την εφορία του. Και του λένε, ρε παιδί, σε πιάσαμε εδώ στην Ε9 που θα λέγαμε εμείς στην Ελλάδα και δεν το έχεις βάλει. Ναι, αλλά πλήρωσα, λέει ο άλλος.
Πολύ ωραία. Να το βάλουμε, λένε, και τελειώνει. Εδώ εμφανίζονται κάτι παλιοτσάκαλα αριστερά-δεξιά και αρχίζουν οι απειλές, οι τραμπουκισμοί και οι χυδαίες εκφράσεις, οι οποίες πλέον με τη νέα κυβέρνηση δεν θα περάσουν. Ο τραμπούκος εφοριακός τελειώνει. Ο τραμπούκος πολεοδόμος έχει τελειώσει. Διότι ο πολίτης εκλήθη να είναι αντιεξουσιαστής και η κυβέρνηση θα τον στηρίξει να είναι αντιεξουσιαστής. Θα υπάρξουν μηχανισμοί όπου θα καταγγείλεις και θα ζητήσεις δίκαιη μεταχείριση. Όχι τραμπούκικη μεταχείριση. Εδώ καλούμεθα οι Έλληνες να μην συμμετέχουμε εις των εκφοβισμών της κακής κρατικής μηχανής, αλλά να είμαστε αντιεξουσιαστές. Όχι μόνο οι υπουργοί θα είναι αντιεξουσιαστές και ο λαός θα είναι αντιεξουσιαστής. Δεν είπα να βγούμε στους δρόμους να σπάμε, αυτό απολύτως όχι. Αντιεξουσιαστής είναι κανείς όταν ο άλλος του κάνει μπου, όπως μας κάνανε οι Τούρκοι στα Ίμια, και αντί να πούμε α, λέμε ου και εμείς ας πούμε. Όπα, γιατί, κάτσε, έχω δίκιο. Να το βρούμε το δίκιο μου. Αγαπητοί αδελφοί, αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο σκαλοπάτι σήμερα. Είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο σκαλοπάτι, αγαπητά μου αδέρφια, διότι η δημοκρατία που πρέπει να καταστήσουμε αυτονόητη είναι η ελληνική δημοκρατία. Δεν πρέπει ύστερα από 4 ή 5 χρόνια διακυβέρνησης να φτάσουμε σε μια δημοκρατία που θα μοιάζει με την Αμερική ή τη Γερμανία, όπου ο γονιός θα καταγγέλει το παιδί θα καταγγέλει τον γονιό, οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων θα είναι οικονομίστικες και χρησιμοθυρικές και δεν θα υπάρχει αγάπη. Υπάρχει ένας γαλάζιος ουρανός από πάνω μας κάθε βράδυ και αυτό δεν είναι συναισθηματικό, είναι και το πρωί βέβαια. Και υπάρχουν κάτι όμορφα ηλιοβασιλέματα. Υπάρχουν κάποια αστέρια τα οποία είχαμε κάποτε πλησιάσει με τα 747 της Ολυμπιακής Αεροπορίας, Olympic Airways. Δεν υπάρχει πλέον αυτή η εταιρεία. Έτσι, επομένως, δεν είναι διαφήμισης. Μιλάμε για πολιτιστικό αγαθό, πολιτιστική κληρονομιά. Έτσι, τώρα πάμε για μουσείο. Η Ολυμπιακή Αεροπορία, το Olympic Airways, είναι στο Μουσείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ελλάδας πλέον. Λοιπόν, διαφημίζουμε τον πολιτισμό της Ελλάδας, αν θέλετε, αλλά όχι κάποια εταιρεία. Έχει διαφορά αν από αυτά που κάνεις θέλεις να βγάλεις κέρδος ή αν υπηρετείς τον πολιτισμό. Ας το μάθουν όσοι δεν το ξέρουν, κρίμα που δεν το ξέρουν. Τον πελά τους θα βρουν, τον πελά μας δεν θα τον βρούμε.